θεραπευτών, επίσης εξειδικευμένων στη θεραπευτική υπασία. Η υποθεραπεία είναι μια θεραπευτική συνεδρία που αφορά τους επιστήμονες της αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Πρόκειται για τη μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης αντί στην αίθουσα, στην αρένα, και αντί να χρησιμοποιείται κάποιο άλλο θεραπευτικό εργαλείο, χρησιμοποιείται το άλογο. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που διαφέρει από μια συμβατική συνεδρία είναι ο χώρος, αρένα και το μέσο άλογο. Επίσης, στηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας, που απαιτούνται και στο θεραπευτήριο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αντικαθιστούν τις κλασικές συνεδρίες. Η θεραπευτική συνεδρία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες και σε καμία περίπτωση από εθελοντές. Αυτός είναι και ο τρόπος να πετύχουμε την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα των συνεδριών. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, όταν η θεραπευτική υπασία εφαρμόζεται κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, περιλαμβάνεται στο εθνικό του σύστημα υγείας και συνταγογραφείται από τους γιατρούς. Δεν πρέπει να μένουμε όμως στη θεωρητική κατάταξη της θεραπευτικής υπασίας. Πρέπει η οποιαδήποτε πρόταση να μπορεί να εφαρμοστεί και στην κλινική πράξη. Η παροχή εκπαίδευσης από συγκεκριμένους φορείς είναι απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε και η Σχολή Υποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Υπασίας από τον ΠΑΣΙΕΘΗ. Μια σχολή που ήδη κλείνει τα 8 χρόνια λειτουργίας με μόνο σκοπό την εκπαίδευση και πιστοποίηση των επιστημόνων της αποκατάστασης που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με τη θεραπευτική υπασία. Μόνο με τον τρόπο αυτό η θεραπευτική υπασία μπορεί να γίνει μια αυστηρά δομημένη θεραπεία με δικά της πρωτόκολλα και διακριτό το ρόλο του κάθε θεραπευτή στην ομάδα αποκατάστασης, μεγιστοποιώντας τα ωφέλη από αυτή, εξασφαλίζοντας αρχικά την ασφάλεια του ασθενούς και έπειτα την ταχύτερη αποκατάστασή του. Και εδώ βλέπουμε πλέον καθαρά ότι για να πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα που ονομάζεται θεραπευτική υπασία απαιτείται μια ομάδα που αποτελείται από επιστήμονες και ειδικούς. Η εργασία είναι κυρίως ομαδική, μια και ανάλογα το περιστατικό θα λάβουν μέρος και οι κατάλληλοι θεραπευτές και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να λειτουργήσουν όλα σωστά υπέρ του παιδιού και του ενήλικα και για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι το πνεύμα συνεργασίας και η δεύτερη, εξίσου σημαντική, είναι το να γνωρίζει ο καθένας καλά τον ρόλο του, αλλά και να σέβεται τον ρόλο των άλλων. Το συγκεκριμένο μοντέλο ήδη ακολουθείται πλέον από αρκετές ομάδες στην Ελλάδα. Σημαντικό επίσης είναι ότι πρόσφατα υιοθετήθηκε και από δύο ομάδες στη Γαλλία, οι οποίες ήδη εκπαιδεύονται από επιστήμονες του ΠΑΣΙΕΘΗ. Η αναζήτηση αποτελεσματικότερου τρόπου παρέμβασης μέσω της θεραπευτικής υπασίας μας οδηγεί στην ανάγκη προσπάθειας μεγαλύτερης κατανόησης πρώτον του αλόγου ως θεραπευτικό μέσο και δεύτερον όλων των άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της θεραπείας. Ελπίζουμε ακόμα περισσότεροι να συμμεριστούν στους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας. Γιατί κοινός στόχος μας είναι η πρόοδος του ασθενή. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μελέτη, εμπειρία, μεράκι και πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ.